Κύριε Χριστοφοράκη, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Δουλγεράκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Να τα πάρουμε λοιπόν από την αρχή τα πράγματα. Να τα πάρουμε από την αρχή. Κατατέθηκε πλέον στη δημόσια διαβούλευση το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, που μόνο νέο δεν είναι, μιας και η βασική του διάταξη αυτή του τεκμαρτού εισοδήματος για αυτοαπασχολούμενους ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις έχει τις ρίζες της το 1994, οι πιο πολλοί από εμάς θα θυμούνται τον αντικειμενικό προσδιορισμό εισοδήματος του 1994 ανάνομο του Αλέκου Παπαδόπουλου, ο οποίος καταργήθηκε το 2002 ως νόμος που δεν είχε πετύχει το στόχο του. Αν μου μιλάτε λίγο πιο κοντά στο ακουστικό ή λίγο πιο δυνατά θα το εκτιμούσα για να σας ακούμε καθαρότερα. Ναι, τεκμαρτό εισόδημα, ναι, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι, τεκμαρτό εισόδημα που σημαίνει ότι υπολογίζει αυθαίρετα τι μπορεί να υπάρχει ως περιουσιακό στοιχείο, ναι. Θα σας πω πώς ακριβώς θα υπολογίζεται πλέον για ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαποσχολούμενους. Το εισόδημα από τη μάρκια μάλιστα από το τρέχον έτος για τα εισοδήματα του 2023. Ξεκινάμε και λέμε λοιπόν ότι θα υπολογίζεται στα 10.920 για αυτοαπασχολούμενους που έχουν μία τριετία. Τα 10.920 προκύπτουν από τον κατώτατο θεσμοθετημένο μισθό επί 14. Από εκεί και μετά θα έχει μία προσάυξηση κατά 10% ανάλογα τις τριετίες που κάθε ατομική επιχείρηση, εν πάση περιπτώσει, ασκεί το επάγγελμα του συγκεκριμένο. Για παράδειγμα, για να το κάνουμε απλό, κάποιος που δραστηριοποιείται, ένας υδραυλικός, ένας λογιστής, ένα περίπτερο στη γειτονιά μας, να το πω έτσι τόσο απλά, γιατί όλους αυτούς που μας αφορά, εφόσον είμαστε ατομικές επιχειρήσεις, που ασκεί το επάγγελμα για 12 έτη, δηλαδή έχει 3 τριετίες, θα φορολογείται με 14.196 ανεξάρτητα του τι θα προκύπτει από τα βιβλία του. Αυτό είναι το ελάχιστο ποσό που μπορεί να φορολογηθεί. Σε αυτό το ποσό θα υπάρχει μια προσάυξηση το 10% του συνολικού μισθολογικού κόστους που έχει ως επιχείρηση. Αν κάποιος δηλαδή απασχολεί δύο άτομα προσωπικό για την ευκολία του παραδείγματος υποθέσεων το μισθολογικό κόστος. Το μισθολογικό κόστος είναι οι ασφαλιστικές εισφορές και τα χρήματα που παίρνει ο εργαζόμενος. Το μισθολογικό κόστος είναι 25.000 στα δύο άτομα. Αυτά θα προστίθεται στα 14.196 συν 2.500 ευρώ. Εφόσον έχουμε κάποιο απασχολούμενο στην επιχείρηση, ο οποίος λαμβάνει μεικτό εισόδημα μεγαλύτερο από το ποσό που σας ανέφερα πριν, τότε θα παίρνουμε το μεγαλύτερο εκ των δύο. Αν κάποιος εργαζόμενος δηλαδή είναι πάνω από τα 10.920, πόσο είναι? Πάνω από τα 14.196 για το παράδειγμά μας. Λαμβάνει, έχει μισθολογικό κόστος 16.000. Τότε θα έχουμε 16.000 συν 2.500. Επίσης έχει μία προσάυξηση, την οποία κανείς μας δεν μπορεί να καταλάβει, που έχει να κάνει με το αν η επιχείρηση συγκεκριμένη, η ατομική επιχείρηση, το τονίζω τη λέξη ατομική, γιατί αφορά μόνο ατομικές επιχειρήσεις. Τη συγκεκριμένη διάταξη, συγκεκριμένη ατομική επιχείρηση. Ο τζίρος που πραγματοποίησε κατά το προηγούμενο έτος είναι πολλαπλάσιος του μέσου όρου του τζίρου που δηλώνει ο κλάδος στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους, τότε το ποσό του εισοδήματος έχει μια προσάυξη που ξεκινάει από 33% και μπορεί να φτάσει έως και το 100%. Αντίστοιχα με το πόσο μεγαλύτερο τι σημαίνει όμως αυτό που είπατε, δηλαδή, ότι κανένας μας δεν καταλαβαίνει πώς προκύπτει αυτό και πώς θα γίνεται αυτό? Κανείς μας δεν μπορεί να καταλάβει καταρχήν πώς θα λαμβάνει το μέσο όρο του κλάδου, του τζίρου που έκανε ο κλάδος. Διότι όπως το καταλαβαίνουμε όλοι μας, θα βγαίνει ένα καθαριστικό καταρχήν αφού ολοκληρωθούν οι δηλώσεις. Και από το ε3, φαντάζομαι, από κάποιο κωδικό του ε3, θα παίρνει το μέσο όρο του τζίρου του κλάδου, θα έρχεται νέο προσαυξημένο καθαριστικό. Να σας πω κάτι. Αν όλα αυτά μπορεί να είναι υψηλή λογιστική, θα έλεγε κάποιος, εμένα μου πέρασε ο κύριος Χατζηδάκης σαν απλό πολίτη και με την κοινή λογική, κοινή λογική το μήνυμα, ότι ξέρετε, δεν μπορεί αυτός που σε έχει στη δουλειά σου να δηλώνει λιγότερα ως εισόδημα από αυτά που παίρνεις εσύ ως μισθό, και γι' αυτό υπάρχει ο δικός μας ο στόχος για μια κοινωνική δικαιοσύνη. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και το μήνυμα που τις τελευταίες ημέρες πέρασε και ο Πρωθυπουργός.
Αυτό όμως το μήνυμα μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες κοινωνικού αυτοματισμού και εγώ θα σας πω δύο απλά παραδείγματα που μπορεί να συμβεί να λαμβάνει πολύ μεγαλύτερο μισθό εργαζόμενος από τον εργοδότη. Έστω ότι μια επιχείρηση προκειμένου να αυξήσει το κύκλο εργασιών της, το τζίρο της και άρα τα κέρδη της, κάνει μια επένδυση. Αυτή η επένδυση, η φορολογική νομοθεσία σου δίνει το δικαίωμα να έχει αποσβέσεις. Αυτές οι αποσβέσεις εκτύπτουν από το φορολογικό εισόδημα. Δηλαδή, πολύ απλά, έστω ότι εγώ κάνω μια ανακαίνιση στο λογιστικό μου γραφείο, αυτή η ανακαίνιση κοστίζει 50.000 ευρώ και έχω αποσβέσεις μέσα στο έτος 20.000 ευρώ. Απόλυτα σύνηθες το φαινόμενο, έτσι, το συγκεκριμένο. Τις εκτύπτω το φορολογικό μου εισόδημα με αποτέλεσμα, εγώ εκείνη τη χρονιά τη συγκεκριμένη να δηλώσω μικρά κέρδη, οι εργαζόμενοι μου προφανώς θα λάβουν το μισθό του. Αυτό το δικαίωμα γιατί μου το στερεί? Είναι ένα γεγονός που συμβαίνει συχνά, πάρα πολύ συχνά. Επίσης, αυτό που θα οδηγήσει η συσχέτιση συνολικού κόστου μισθοδοσία ή μισθοδοσία εργαζόμενων με το μισθό που δηλώνει ο εργοδότης είναι όποιος είναι κακοπροαίρετος και φοροδιαφέρει, θα κάνει κάτι πάρα πολύ απλό. Είτε θα μειώσει το μισθολογικό του κόστος με όποιο τρόπο. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τι εννοώ. Είτε δηλαδή θα μειώσει τα μπόνους που δίνει σε εργαζόμενους προκειμένου να ανέβει ο μισθός τους, είτε θα απολύσει εργαζόμενους, πάντως θα οδηγήσει σίγουρα σε εισφοροδιαφυγή. Επίσης, το γεγονός ότι δεν λαμβάνονται υπόψη καθόλου οι δαπάνες που προκύπτουν από τα βιβλία μας προκειμένου να υπολογιστεί το εισόδημα, γιατί υπολογίζει πληγματά, δεν θα δημιουργήσει ένα κενό στο ΦΠΑ, γιατί πολλές επιχειρήσεις θα μπουν μεταξύ τους σε μια διαδικασία συναλλαγής, ότι αφού θα πληρώσω, αυτό το ποσό, μην μου κόψει τιμολόγιο, τουλάχιστον να γλιτώσω το ΦΠΑ. Ξέρετε, κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις. Είναι πώς παρουσιάζεται. Σίγουρα πάντως υπάρχουν και άλλα ζητήματα που μπαίνουν γύρω από αυτό το θέμα. Να φορολογηθεί ο ελεύθερος επαγγελματίας στις μεικτές αποδοχές του μισθωτού. Δεκτό. Ο μισθωτός έχει ένα μισθωτήριο, ένα φορολόγητο. Ξεκινάει από τους 8.500 ευρώ. Ο ελεύθερος επαγγελματίας έχει 0. Αφορολόγητο. Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις ελευθερών επαγγελματιών που είτε διατηρούν τις επιχειρήσεις τους ανοιχτές, ειδικά άνθρωποι ηλικίας μετά τα 60, προκειμένου να λάβουν τη σύνταξή τους και ουσιαστικά δεν λειτουργεί η επιχείρηση. Δεν μπορείς αυτούς τους ανθρώπους να τους φορολογήσεις στα 15.000 εφόσον δεν έχουν τζίρο ή έχουν μηδενικό τζίρο. Ή αν θέλετε να μην πιάσουν τον τζίρο, να πιάσουν τα έξοδα. Έχουν μηδενικά έξοδα. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε ότι θα φορολογηθούν σε αυτά τα χρήματα ειδικές κατηγορίες επαγγελμάτων. Ενδεικτικά θα αναφέρω κάποιες που έχουν εύκολα στο μυαλό μου. Όπως είναι τα σχολικά κηλικία που λειτουργούν 9 μήνες. Όπως είναι οι έμποροι λαϊκών αγορών που μπορούν να δουλεύουν 2 ή 3 ημέρες την εβδομάδα. Αυτό που το κάνει το μέτρο τόσο άδικο και αυτό που έχει δημιουργήσει αυτή την αναταραχή στον κόσμο των ελευθερών επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων είναι το οριζόντιο του μέτρου. Δεν μπορεί οριζόντια να φορολογεί όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ναι, αλλά είπε ωστόσο κύριε Χριστοφορά και το εξής, ότι μέχρι τις 27 του μήνα που διαρκεί αυτή η διαβούλευση, εγώ υπόσχομαι ότι όχι απλά θα δούμε τις προτάσεις σας, αυτό που θα κάνουμε είναι να εξετάσουμε τις προτάσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί και να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε διορθώσεις αν υπάρχουν, χωρίς να φεύγουμε από τη φιλοσοφία του μέτρου ότι θα πατάξουμε τη φοροδιαφυγή. Αυτό δεν ικανοποιεί εφόσον υπάρχουν αυτές οι αδικίες προς το παρόν να περιμένετε για να δείτε πώς θα κινηθούν τα πράγματα ή από την αρχή είσαστε υποψιασμένοι και επιφυλακτικοί για τις προθέσεις του Υπουργού και της Πολιτείας? Δεν είναι θέμα προσώπων, είναι θέμα πολιτικής. Κοιτάξτε, ήδη έχει φροντίσει ο Υπουργός Οικονομικών στα διάφορα μέσα που έχει βγει να ξεκαθαρίσει ότι μπορεί να υπάρξουν κάποιες λιάνσεις στο νομοσχέδιο, να το πω έτσι απλά, αλλά το νομοσχέδιο θα παραμείνει, η κεντρική του ιδέα θα παραμείνει αυτή. Ακόμα και αν αυτό επιμένει και λέει ο Υπουργός. Και ξέρετε, αυτά δεν τα λέμε μόνο στα ραδιόφωνα και στις όσες συναντήσεις έχουμε κάνει. Τα έχουμε αναφέρει στον Υπουργό. Ακόμα και αν επιμένει σε αυτό, θα πρέπει να μας εξηγήσει πού πήγε η περίφημη ψηφιοποίηση της ΑΔΕ. Μέχρι πριν 20 μέρες, ένα μήνα, αν μιλάγαμε, πριν ανακοινωθεί, εν πάση περιπτώσει, να σκεφτεί, θα συζητάγαμε για το My Data, για τη διασύνδεση του δομιακού με τα POS, για την τεχνητή νοημοσύνη που ήδη εφαρμόζεται. Αυτές οι περιπτώσεις προφανώς και ήρθαν για να καταπολεμήσουν τη φοροδιαφυγή.
Οι επιχειρήσεις, δεν θα συζητήσω για τους λογιστές, οι επιχειρήσεις έχουν, έχουν πληρώσει κόστη τόσο ώστε να ενταχθούν σε αυτή τη διαδικασία και εξακολουθούν να πληρώνουν κόστη. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να πιάσουμε αυτούς που πραγματικά όμως προδιαφεύγουν. Και ειλικρινά σας λέω, επειδή το κομμάτι αυτό της ψηφιοποίησης έχει περάσει από όλους τους λογιστές και επειδή έχω τη δυνατότητα λόγω της θεσμικής μου θέσης να βλέπω τι στοιχεία έχει η ΑΔΕ. Τα στοιχεία πλέον στην ΑΔΕ καταφθάνουν ουσιαστικά, και δεν θα πω online, θα πω μέσα σε 24 ώρες έχει πλήρη συμβαγή. Αν και βέβαια έβγαλε και φιρμάνι, και το ξέρετε, σχετικά με το My Data, ότι όποιος πιαστεί με άλλου είδους αποδείξεις, χειρόγραφες, ενδεχόμενα κλπ, ότι θα υπάρχουν κάτι πρόστιμα αμερικάνικα, δηλαδή θα φτάνουν και τις 100.000 ευρώ. Κοιτάξτε, το φορολογικό νομοσχέδιο έχουμε εστιάσει όλοι μας στον δυνατό τρόπο φορολόγησης ατομικών επιχειρήσεων και ελευθερών επαγγελματίων. Μέσα υπάρχουν όμως διατάξεις, όπως είναι αυτή που αναφέρατε μόλις πριν, για την ίδια βίβαση εσόδων στο MyData από 100 έως 100.000 ευρώ. Υπάρχουν δηλαδή και άλλα πράγματα που είναι, εγώ θα έλεγα, αν όχι εξίσου σημαντικά, είναι ιδιαίτερα σημαντικά και αυτά. Γιατί το νομοσχέδιο το συγκεκριμένο μπορεί να κάνει τη δουλειά του 1-2 χρόνια στην πορεία. Θα το δείτε εδώ, θα είμαστε αυτοί άλλος τρόπος υπολογισμού. Όμως οι διατάξεις για το MyData και τα πρόστιμα του MyData ήρθαν για να μείνουν. Που επειδή ακριβώς είναι λίγο πιο νομοτεχνικές, αφορούν κυρίως, ο κόσμος δεν τις έχει καταλάβει. Πάντως τα πρόστιμα της μη διαβίβασης του MyData είναι πραγματικά εξοργιστικά και εξοντωτικά. Αυτό που δεν έχουν καταλάβει στην ΑΔΕ, ή το έχουν καταλάβει και είναι μια πολιτική επιλογή, είναι ότι δεν είναι όλες οι επιχειρήσεις, η μικρομεσαία επιχείρηση στη χώρα μας δεν είναι η μικρομεσαία επιχείρηση. Μάλιστα. Κύριε Χριστοφορέ, ναι, πείτε μου εδώ, πείτε μου γιατί. Δεν έχει την τεχνογνωσία για να το υποστηρίξει όλο αυτό. Επιτρέψτε μόνο επί του φορολογικού να κάνω μια παρατήρηση ακόμα. Επειδή υποστηρίχθηκε ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες φοροδιαφεύγουν κτλ. Στοχοποιώντας έτσι ένα ολόκληρο κλάδο. Την πρώτη μέρα που παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο, παρουσιάστηκαν επίσημα από το Υπουργείο Οικονομικών και τα στοιχεία για τις δόσεις φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου έτους. Μέσα στα στοιχεία αυτά αναφέρθηκε ότι 750.000 πολίτες μας πιάστηκαν στην τσιμπίδα των τεκμηρίων την προηγούμενη χρονιά. Και όλοι φαντάζονται ότι αυτές οι 750.000 είναι 750.000 αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες. Όχι. 143.000 είναι οι αυτοαπασχολούμενοι που πιάστηκαν την τσιμπίδα των τεκμηρίων και οι υπόλοιποι είναι απλοί πολίτες, μισθωτοί, συνταξιούχοι και λοιπές κατηγορίες. Άρα λοιπόν, είναι πάρα πολύ άδικο να στοχοποιείται μια ολόκληρη κοινωνική ομάδα. Και γιατί, αφού το Υπουργείο θέλει να πατάξει τη φοροδιαφυγή, δεν κάνει αυτό που χρόνια πιέζουμε ως επιστημονικός φορέας? Ταμιακά έσοδα έξοδα για όλους τους πολίτες. Έχοντας αυτή την απόλυτη γνώση εσείς από τη δική σας την πλευρά, σε ό,τι έχει να κάνει με τα νούμερα, με τις αποφάσεις, διότι διαβάζετε κάτω από τα νούμερα, πίσω από τα νούμερα κλπ. Σαν επαγγελματίες, γιατί πιστεύετε ότι σας στοχοποιεί από τη μία η κοινωνική δικαιοσύνη, από την άλλη ο Πρωθυπουργός λέει εμείς θα πάρουμε το οποιοδήποτε ρίσκο, θα αναλάβουμε την οποιαδήποτε πολιτική ευθύνη, αλλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Ο κύριος Χατζηδάκη συνεχίζει και λέει η κοινωνία θα πρέπει να σκεφτεί ότι δύσκολα μπορεί να ακούγονται αυτά τα οποία λέμε, ναι μεν από τη μία, αλλά από την άλλη δεν κάνει να μπλοκάρουμε αυτή τη διαδικασία που λέει ότι εδώ θα πρέπει να εξορθολογήσουμε τα πράγματα. Εσείς λέτε μας στοχοποιεί. Γιατί σας στοχοποιεί? Με απλές κουβέντες. Και γιατί, ποιο είναι το ζητούμενο, να σας κλείσει, εννοείται. Να κλείσει τις μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις, να κλείσει τους αυτοαπασχολούμενους. Πάμε στην έκθεση Πισαρίδη, τι στην ευχή εννοείται? Κοιτάξτε, ότι θα κλείσει ένα μεγάλο μέρος των μικρών επιχειρήσεων που δεν θα έχει τη δυνατότητα να πληρώσει τους φόρους συγκεκριμένους, το θεωρούμε δεδομένο. Εξάλλου, όπως λέει ο κύριος Θεοχάρης, στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι 12% και στη χώρα μας 25%. Αυτό θεωρείται το δεδομένο ότι θα συμβεί εφόσον εφαρμοστεί το νομοσχέδιο όσο έχει. Η στοχοποίηση των ελεύθερων επαγγελματιών γίνεται για να περάσει πιο εύκολα το νομοσχέδιο στην κοινωνία, στον κόσμο. Εμείς δεν ζητάμε, μιλάω πλέον ως ελεύθερος επαγγελματίας και όχι ως λογιστής, δεν ζητάμε σε καμία περίπτωση φορολογική ασυλία ούτε ιδιαίτερες συνδικικές φορολόγησης. Επαναφέρουμε την πρόταση και λέμε πολύ πολύ απλά,
να φορολογηθούμε με τον ίδιο τρόπο που φορολογούνται όλοι οι πολίτες και με τα ίδια δικαιώματα. Δηλαδή, επιμένω ξανά και λέω, έσοδα-έξοδα ταμιακά για όλο τον κόσμο. Δεν είναι δύσκολο πλέον. Το πλαστικό, με πλαστικό χρήμα γίνεται σχεδόν το σύνολο των συναλλαγών. Τι πλήρωσες, τι έπραξες, είναι παραπάνω αυτά που πλήρωσες. Η διαφορά θα φορολογηθεί. Λέτε ότι υπάρχει αυτό το περίφημο το My Data, ότι έχουν όλα τα στοιχεία ούτως ή άλλως από την ΑΔΕ για να βρουν ποιος φοροδιαφεύγει κλπ. Και επαναλαμβάνω, ο στόχος τους είναι να σας κλείσουν, διότι εδώ, έτσι όπως λέγονται τα πράγματα, δεν προσπαθώ να βάλω στο στόμα σας λόγια, κύριε Χριστοφοράκη, για να μην παρεξηγηθώ, αλλά φαίνεται να υπάρχει μια σκοπιμότητα πίσω από αυτά τα οποία ακούω από εσάς. Δηλαδή, κάνω δεύτερες σκέψεις. Ο πρώτος άμεσος στόχος, όπως ανακοινώθηκε, είναι η εισπράξη ενός ποσού περίπου στα 715 εκατομμύρια. Δεν θεωρώ ότι θα επιτευχθεί στο σύνολο του προπολογισμού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να εισπραχθούν αυτά τα χρήματα. Μα ούτως ή άλλως είναι πολύ ψηλή η φορολογία. Εκατομμύρια άλλοι τρόποι και πιο δίκαιοι. Πιο δίκαιοι σίγουρα από το οριζόντιο του μέτρου. Σίγουρα πάντως είναι ένα μέτρο που χτυπάει ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, δηλαδή τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Το ίδιο σημαίνει και με τους επιστημονικούς φορείς, έτσι. Βεβαίως. Μα και τους επιστημονικούς φορείς και αυτοί οι ατομικές επιχειρήσεις, το απασχολούμενοι είμαστε και εμείς όλοι. Είναι η σκοπιμότητα που κρύβει. Μπορεί να είναι και το σχέδιο ψαρίδι, όπως λέτε. Δεν το ξέρουμε, θα δούμε το αποτέλεσμά της. Αυτό που πάντως προβάλλεται είναι η εισπράξη 715 εκατομμυρίων. Υπάρχουν 10 άλλοι τρόποι για να εισπραχθούν τα χρήματα. Θεωρώ ότι δεν θα επιτευχθεί και εδώ θα είμαστε του χρόνου που συζητάμε να το δείτε. Το άδικο του μέτρου είναι ότι εφαρμόζεται για το 2023 και εδώ θέλω να ευστηρίζω την προσοχή για να γίνω λίγο χρήσιμο στους ακροατές σας, ότι εφόσον το νομοσχέδιο ψηφιστεί ως έχει το 30% που θα πρέπει να έχουν πληρωμές ως φυσικά πρόσωπα, ως πολίτες σε πρώτη ανάγκη κατανάλωσης, δεν εννοώ σαν επιχειρήσεις δηλαδή, το 30% του εισοδήματός του θα υπολογιστεί στο τεκμαρτό εισόδημα που δηλώσει εκείνη τη χρονιά, άρα λοιπόν τους απομένει ένας μήνας για να καλύψουν τυχόν διαφορά που έχουν για πληρωμένο πλαστικό χρήμα. Νομίζω ότι και εκεί θα πιαστεί κόσμο που δεν θα προλάβει να κάνει. Και επίσης, αν μπορείτε να προλάβει, γιατί ξέρετε, για να κάνουμε αγορές με πλαστικό χρήμα, πρέπει να υπάρχει το χρήμα. Καταρχήν. Να μπορέσουμε να κάνουμε κατανάλωση, δηλαδή. Μάλιστα. Αυτό το κομμάτι. Φορολογικό νομοσχέδιο με ισχύ που τρέχει από το 2023. Δεν είναι τα ίδια. Ό,τι ανέφερα πριν ισχύει δυστυχώς για τα εισοδήματα του 2023 και σήμερα έχουμε 22 Νοεμβρίου και είναι στη διαβούλευση, που σημαίνει ότι θα ψηφιστεί αρχές Δεκέμβρη. Mm. Και θα έρθουν ζερζεβούτες που θα τρελαθείτε. Αυτό λέτε. Ποια σοβαρότητα μπορούμε να έχουμε, δηλαδή ως χώρα, ως οτιδήποτε. Μάλιστα. Υπάρχουν άλλοι 10 τρόποι. Ακούω από εσάς. Υπάρχουν άλλοι 10 τρόποι, υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις, όπως λένε οι επαγγελματοβιοτέχνες. Επιχειρήσεις μικρές, πολύ μικρές, όχι μόνο μικρομεσαίες, με ταμιακά διαθέσιμα από 1 έως 2 ημέρες. Γιατί αυτή η κατάσταση είναι πραγματικά απίστευτο. Κινητοποίηση σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Ναι, σε όλη την Ελλάδα. Εγώ δυστυχώς για κάποιους λόγους δεν θα είμαι στο Ηράκλειο, σύμφωνα για οικογενειακούς λόγους. Όμως η Ένωση Φοροτεχνικών θα κάνει πολύ ισχυρή παρουσία στη σημερινή συγκέντρωση. 12 το μεσημέρι είναι, νομίζω, στην Πλατεία Ελευθερίας. Στην Πλατεία Ελευθερίας, ακριβώς. Και καλό όλο τον κόσμο, πραγματικά αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις, αν τώρα δεν δείξουν την αντίθεση του στο νομοσχέδιο, μετά θα είναι πολύ αργά του χρόνου τον Ιούλιο. Και προς Θεού δεν θα φταίει ο λογιστής τους για ό,τι έχει συμβεί. Για το φόρο που θα πληρώσουμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Χριστοφοράκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα.